Καλημέρα κύριε Πικραμένε. Καλημέρα κύριε Σαχίνη, σε εσάς και τους ακροατές σας. Λοιπόν, για να ξεκινήσουμε από το Qatar Gate, διότι σήμερα έχουμε τη Βελγική Λεσουάρ και τη Ρεπούμπλικα να μιλούν για την ομολογία της Αντιπροέδρου, της Ελληνίδας, κυρίας Καϊλή, ότι ήξερε για τον Μπαντσέρι και τις βαλίτσες με τα χρήματα, 750.000 ευρώ είπε στον πατέρα της, πάρτα και βγάλ τα έξω από το σπίτι. Μαζί με τον πιπέρο. Μαζί με τον πιπέρο. Πού βρισκόμαστε όμως? Ακούστε, και εγώ παρακολουθώ, όπως νομίζω οι περισσότεροι, τα βελγικά ΜΜΕ, τα οποία μιλούν ήδη για τμηματικές, αν θέλετε, ομολογίες της κυρίας Καϊλή εν ώψη της εξέτασής της από τον ανακριτή την Πέμπτη. Αυτό που βγήκε χθες είναι ότι ο Παντσέρι, ο οποίος ήταν σε τηλεφωνική νόμιμη συνακρόαση, όπως λέμε, πιάστηκε με την γίδα στην πλάτη να μιλάει με τη σύζυγό του, η οποία είχε μεταβεί στο Μαρόκο, και μάλιστα, για να μην μιλάμε για χρήματα, μιλούσαμε για τα κουτιά. Τη ρωτούσε λοιπόν αν τα κουτιά τα έχει παραλάβει, αυτή χασκογελούσε και αυτός απαντούσε πάλι με χασκογέλια. Αυτά λοιπόν έχουν βγει αυτή τη στιγμή στα βελγικά ΜΜΕ. Εν ολίγης, είναι αυτό που συμβαίνει πάντα, προκειμένου να σώσω το πετσί μου, δίνω στεγνά τους άλλους. Ο μόνος που το έχει πάρει πάνω του ολοκληρωτικά είναι ο σύντροφος της κυρίας Καϊλή, ο οποίος θέλει να θέσει εκτός κάδρου την κυρία Καϊλή. Αλλά νομίζω ότι το μπιμπερό τελικά δεν έχει γάλα, έχει οξύ και θα καεί, κυρία Καϊλή. Δεν μου λέτε, μιας και το είπατε τώρα, για αυτές τις τηλεφωνικές υποκλοπές με το Μαρόκο. Με το Μαρόκο. Θυμήσαμε εμείς κάτι που είχατε πει κι εσείς πριν 3 χρόνια. Η ΜΙΤ πήγε ο Χακάν Φιντάν στο Μαρόκο και είχαν ανταλλαγή απόψεων με τις εκεί μυστικές υπηρεσίες. Μπορεί όλο αυτό το σύστημα Κατάρ, Μαρόκο, Τουρκία να διαπλέκεται? Όχι, μην μπούμε σε αυτή τη λογική. Το Μαρόκο έχει παραδοσιακά πολύ καλές σχέσεις με το Ισραήλ από τη δεκαετία του 50. Άλλωστε ήταν μεγάλη εβραϊκή κοινότητα στο Μαρόκο και μάλιστα η λογική ήταν δώσε μου πίσω τους Εβραίους να έρθουν στο Ισραήλ και εγώ θα σε βοηθήσω με την σοσιαλιστική κομμουνιστική αντιπολίτευση που είχε αναπτυχθεί τότε στο Μαρόκο και δεν ήθελε το μονάρχη. Είναι μια άλλη κουβέντα. Είπαμε ότι οι υπηρεσίες πληροφοριών πάντα βρίσκονται ένα βήμα μπροστά σε σχέση με τα κράτη και τις διπλωματικές σχέσεις. Διότι το προϊόν που πουλάνε και αγοράζουν είναι η πληροφορία. Και η πληροφορία δεν έχει σύνορα, έχει μόνο αξία. Σου δίνω αυτό που εγώ θεωρώ ότι με βάση την αξία αντιστοιχεί σε αυτό που θα πάρω. Έτσι λοιπόν λειτουργούσαν. Το θέμα ποιο είναι? Ότι πλέον στο Κατάρ υπάρχει εμφύλιος πόλεμος αυτή τη στιγμή στην αυλή του Εμμύρη. Δηλαδή ο ίδιος ο Εμμύρης του Κατάρ, που τον είδαμε προχθές στην τελετή του Μουντιάλ, κατηγορεί ευθέως τον Υπουργό Εργασίας, είναι ο κύριος που τον βλέπουμε στη φωτογραφία με την κυρία Καϊλή, ότι αυτός ουσιαστικά με τον πρέσβη του Κατάρ στις Βρυξέλλες κινούσανε το μετρητό. Διότι έχει μεγάλο μπάτζετ τα λεγόμενα κονδύλια, τα μυστικά κονδύλια, το συγκεκριμένο Υπουργείο. Και έχει μπλέξει ο συγκεκριμένος και σε προηγούμενες υποθέσεις. Τώρα, κατά πόσο ισχύει, δεν ισχύει, αν τα ήξερε ο Εμμύρης από την αρχή μέχρι το τέλος. Ή αν βρέθηκε κάποιος από δύο Πομπέος Τράγος τώρα, για να ξεφορτώσουμε. Λοιπόν, ναι. Πάντως, Qatar Gate υπάρχει, είτε αν έχει ξεκινήσει από την κεφαλή του κράτους, είτε αν έχει ξεκινήσει από το Υπουργείο. Είναι μόνο Qatar Gate ή εδώ από πίσω παίζουν και άλλοι παίκτες ισχύως και έχουν σχέση τα γεωπολιτικά, τα γεωστρατηγικά ή ενέργεια? Το Qatar Gate ουσιαστικά, με όσα έχουν προκύψει, ξεκινάει αρχές του 2021. Είχα κάνει στην προηγούμενη εκπομπή σας, ενδεχομένως να ήμουν και ο πρώτος που είχε βγει και είχε πει ότι εδώ μυρίζει η ανάμιξη Αραβικών Εμμυράτων. Τελικά αποδεικνύεται ότι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, ενώ η υπηρεσία πληροφοριών είναι αυτή η οποία έριξε το σήμα στους Ευρωπαίους, ακόμα και οι ίδιοι οι Βέλγοι δεν το έμαθαν απευθείας από τα Εμμυράτα. Από ό,τι μαθαίνω, πέρασε μέσα από τις γαλλικές υπηρεσίες πληροφοριών, οι οποίες στην πορεία ενημέρωσαν τους Βέλγους. Αυτή η βελγική υπηρεσία είναι μια μικρή υπηρεσία, είναι γύρω στα 800 άτομα.
καταλαβαίνετε ότι στις Βρυξέλλες, που είναι η πρωτεύουσα των κατασκόπων και των λομπιστών, μια υπηρεσία των 800 ατόμων που έχει να ασχοληθεί και με την Ισλαμική τρομοκρατία δεν προλαβαίνει τα πάντα. Που σημαίνει ότι και οι Βέλγοι έλαβαν το σήμα από τους Γάλλους, οι Γάλλοι από τα Εμιράτα. Αυτή είναι μέχρι τώρα η ιχνηλάτηση που μπορούμε να κάνουμε. Και μετά βέβαια σχηματίστηκε δικογραφία και την ανέλαβε ο γνωστός εισαγγελέας. Ρωτάει εδώ ο φίλος ο Μιχάλης από τη Ρόδο, μήπως μπορεί ο κύριος Πικραμένος να μας πει πολύ γρήγορα τις σχέσεις της ΜΙΤ με τις καταριανές μυστικές υπηρεσίες, γιατί για κάποιους λέει είναι το αυτό και το ίδιο. Ναι, όταν λέμε Κατάρ, Κατάρ είναι 300.000 πολίτες. Τι περιμένετε να έχουν ως υπηρεσίες πληροφοριών? Να έχουν κάποιες εκατοντάδες άτομα? Η όλη εκπαίδευση, όλος εξοπλισμός, η λεγόμενη εμπειρία που μπορεί να αποκτήσουν περνάει από τις λεγόμενες φιλικές χώρες. Ναι, η ΜΙΤ αυτή τη στιγμή κάνει σεμινάρια όχι μόνο στις καταριανές υπηρεσίες πληροφοριών, αλλά και σε άλλες υπηρεσίες, και από τη Λιβύη και από το βόρειο Ιράκ, νότιο Κουρδιστάν, εκεί είναι η λεγόμενη φατρία των Μπαρζανί, με την αντίστοιχη υπηρεσία πληροφοριών που είναι η Παραστίν. Όλα αυτά τα κάνει η ΜΙΤ, λειτουργεί και ως ακαδημία εκπαίδευσης. Είδατε ότι δεκάδες χιλιάδες αστυνομικοί Τούρκοι είχαν πάει στο Μουντιάλ για να περιφρονήσουν την ασφάλεια του Κατάρ. Το Κατάρ δεν έχει από μόνο του ανθρώπινο δυναμικό, έχει όμως το χρήμα, και με το χρήμα προσπαθεί να καλύψει τα κενά του. Πείτε μου λίγο, γιατί είστε σε επαφή διαρκώς με ευρωβουλευτές, εμπειρογνώμες του Ευρωπαϊκού. Ναι. Αυτή η ιστορία που μία μπαίνει, μία βγαίνει από το κάδρο ο Έλληνας Επίτροπος στην Κομισιόν, ο Μαργαρίτης Χινάς. Ναι. Η ιστορία Δημήτρη Αβραμόπουλου που συνεχίζουν οι εφημερίδες, απάντησε χθες ο πρώην Επίτροπος, παραδεχόμενος βεβαίως ότι επί ένα χρόνο ελάμβανε τα 5.000 ευρώ χωρίς να γνωρίζει, λέει, τι γινότανε με τη ΜΚΟ. Όλα αυτά, τι εικόνα υπάρχει? Προς το παρόν είναι στη λογική των ψιθύρων, διότι και οι ευρωβουλευτές μην νομίζετε ότι έχουν πρόσβαση περισσότερη πέρα από την ψήφο, τις επαφές με τα κοινωνικά δίκτυα και κάποιες κοινωνικές εκδηλώσεις στα πέριξ του Ευρωκοινοβουλίου. Δεν έχουν πολλά ταραβέρια, για να το πούμε λαϊκά. Τα λιγούρια, το είχα πει και την προηγούμενη φορά, δεν είναι περισσότερα από 10, 20, 30. Αυτοί δηλαδή οι οποίοι έχουν τα δίκτυά τους και από πίσω έχουν τις ΜΚΟ. Που σημαίνει και οι ίδιοι ευρωβουλευτές προσπαθούν μέσα από ανοιχτές πηγές ή από άλλα κανάλια να ενημερωθούν. Πάντως υπάρχει μια περιραίουσα ατμόσφαιρα η οποία δεν είναι καλή, διότι αρχίζουν όλοι τώρα και αναμοχλεύουν, ψάχνουν τα αρχεία τους, τα δευτέρια τους, γιατί ο τάδε ψήφισε με αυτόν τον τρόπο τότε, μήπως είχε επαφή με τον άλλον. Αυτή η δουλειά γίνεται αυτή τη στιγμή, όχι μόνο στο Ευρωκοινοβούλιο, αλλά και στην Κομισιόν. Όσον αφορά τον κύριο Αβραμόπουλο, από τη στιγμή που βγαίνει και ουσιαστικά τεκμηριώνει και την πηγή των 60.000, τώρα τα 60.000 με τα ποσά που κυκλοφορούν δεξιά-αριστερά με βαλίτσες ή χωρίς βαλίτσες, καταλαβαίνετε ότι είναι πασατέμπο. Ναι, πασατέμπο. Είναι, μισό. Τι πασατέμπο. Τι λέτε, κύριε Πικραμένε, πέστε το στον άλλον που πρέπει να ζήσει με 22 ευρώ. Πασατέμπο 5.000 το μήνα. Για την κλίκα του Παντσέρι, όχι για τον Έλληνα που πάει στο σούπερ μάρκετ. Μάλιστα. Λοιπόν, το καταλαβαίνετε. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι ο κύριος Αβραμόπουλος ήταν υποψήφιος για τη θέση εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις χώρες του κόλπου. Και ο αντίπαλος, ο Ιταλός Ντι Μάιο. Μήπως λοιπόν εδώ είναι το παιχνίδι χτύπημα κάτω από τη ζώνη, λέω μήπως. Θέλω να πω ότι ενδεχομένως αυτές οι μη κυβερνητικές οργανώσεις, πέρα από το ξέπλυμα μίζας, λειτουργούσαν ενδεχομένως και ως προθάλαμος για να μπορεί κάποιος, με την καλή την έννοια, δεν το πάω πονηρά, να έρθει σε επαφή με χώρες και αύριο μεθαύριο να θέσει και υποψηφιότητα για συγκεκριμένο πόστο. Αν υπάρχει θέμα με τον κύριο Αβραμόπουλο ή όχι, θα φανεί από την υποτίθεται ροή του χρήματος. Προς το παρόν δεν έχει βγει κάτι συγκεκριμένο. Όπως συμβαίνει και με τον κύριο Σκηνά, ότι δεν έχει προκύψει κάτι. Πάντως η πρακτική πάντα των Καταριανών, κάθε φορά που πάταγε στο πόδι σου στο αεροδρόμιο της Ντόχα, φεύγοντας, ήταν να σου προσφέρουν είτε ένα Πιέρ Καρντέν ή να σου προσφέρουν ένα Ρόλεξ. Είναι μια τακτική πάγια
οι περισσότεροι υποτίθεται ότι απέφευγαν αυτά τα δώρα για να μην μπλέξουν. Θα δούμε τελικά τι συμβαίνει. Και προφανώς αυτά καταφανώς είναι κάτι διαφορετικό από την υπόθεση της κυρίας Σπυράκη, ε? Ναι, εδώ έχουμε, να το πούμε, να το ξεκαθαρίσουμε. Μιλούσαμε για τα λιγούρια πριν από λίγο. Αυτοί οι οποίοι πέρα από τα χρήματα που λαμβάνουν νόμιμα από το Ευρωκοινοβούλιο κάνουν και άλλες διευκολύνσεις. Πουλάνε τη λεγόμενη εκδούλευση. Στυλ Παντσέρι ή Τζόρτζι ή Καϊλή, θα δούμε τι θα προκύψει. Από εκεί και πέρα έχουν προκύψει στο παρελθόν περιπτώσεις όπου οι βοηθοί των ευρωβουλευτών, οι οποίοι έχουν μια μισθολογική κλίμακα, μπορεί ο ευρωβουλευτής ο ίδιος να αυξήσει το μισθό του βοηθού του κατά το δοκούν. Υπάρχουν λοιπόν περιπτώσεις που από τη μια εβδομάδα στην άλλη ένας μισθός των 2.500 έφτανε στα 6.500 για έναν βοηθό και υπήρχε παρακράτηση, παράνομη παρακράτηση μέρος του μισθού του βοηθού από τον ίδιο τον ευρωβουλευτή. Μεταξύ μας δηλαδή γινόταν η δουλειά. Τέτοιες περιπτώσεις υπάρχουν με επιδόματα, με εκτός έδρας, με εκτός έδρας κλπ. Σε αυτή τη λογική εντάσσεται η υπόθεση της κυρίας Σπυράκη. Είναι παλιά, είχε κατηγορηθεί και η ίδια η Λεπέν ότι είχε υπαλλήλους του κόμματός τους, τις οποίους τους είχε δηλώσει στην Ευρωβουλή, αλλά βρίσκονταν 365 μέρες το χρόνο στο Παρίσι. Κύριε, και δούλευαν στο γραφείο της. Ακούστε, καταλάβατε. Τώρα, μάλιστα, ακούστε τώρα, επειδή και ο κόσμος εδώ έχει πάρει φωτιά και το ξέρετε αυτό. Είναι τα 30-35 λιγούρια που λέτε, ή έτσι λειτουργεί όλο το σύστημα, απλά άλλους τους πιάνουν, άλλους δεν τους πιάνουν και παίζει και το λόμπινγκ? Μου λέει εδώ ο Σάκης από Θεσσαλονίκη. Καλημέρα, λέει, στον αξιότιμο κύριο Πικραμένο. Εγώ θεωρώ ότι πέταξαν την Καλή στα σκυλιά, όχι ότι δεν έχει ευθύνη, λέει η Καλή, για ξεκάρφωμα για πολύ μεγαλύτερα πορτοφόλια και θέσεις ευθύνης. Για παράδειγμα της κυρίας Φόντερ Λάιεν, για να καλύψει τα έργα της με τις φαρμακευτικές. Για ρωτήστε, λέει, τον κύριο Πικραμένο, γνωρίζει κάτι για το σύζυγό της κυρίας Ντε Λάιεν και τις σχέσεις του με Μακρόν, με Έλληνα πρωθυπουργό, με Αμερικανό, με Γκλάξο, με Φάιζερ, με Οργένισης? Υπάρχουν δύο κατηγορίες της διαφθοράς. Υπάρχει λεγόμενη κρατική θεσμική, βλέπε Qatar Gate, που εδώ έχουμε κυβερνήσεις που θέλουν να φτιάξουν τη δημόσια εικόνα τους και πλησιάζουν ευρωβουλευτές, και από εκεί και πέρα έχουμε τη διαφθορά των πολυεθνικών. Και τα δύο είναι ποινικά κολάσιμα, δεν καθέτε να το αμφισβητήσει κανένας. Η διαφορά είναι ότι εδώ έχουμε για πρώτη φορά στη φόρα λεγόμενη κρατική κυβερνητική θεσμική διαφορά από ξένο κράτος, το οποίο υποτίθεται ότι διεκδικούσε την άρση της τουριστικής βίζας για τους πολίτες του. Τα υπόλοιπα περί πολυεθνικών λόμπι, νομίζω πάνω κάτω ο κόσμος τα γνωρίζει, τα έχει συνηθίσει ως μία διαφθορά καθεστωτική. Αλλά η κρατική, η θεσμική του Κατάρ, το οποίο Κατάρ, ηρίστο εν παρόδο, έχει επενδύσει δεκάδες δισεκατομμύρια ευρώ σε, αν θέλετε, σε real estate, σε εξαγορές εταιριών στην Ευρώπη, πέρα από το φυσικό αέριο κλπ. Που σημαίνει ότι αυτή τη στιγμή είναι δίκοπο μαχαίρι. Θα το πας μέχρι τέλος ή κάποια στιγμή θα σου πει και το Κατάρ, αφού δεν παίζεις το παιχνίδι μου, ψάξε αλλού να βρεις φυσικό αέριο? Αυτό το παιχνίδι γίνεται αυτή τη στιγμή στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Μάλιστα. Για να έρθουμε και λίγο στα κάθε μας, διότι την εβδομάδα που πέρασε έπαιξε, αλλά όχι όσο θα έπρεπε, υπάρχει μια νέα σημαντική εξέλιξη. Η ΑΔΑΕ εμπούκαρε για έλεγχο στην κινητή τηλεφωνία στην μια εταιρεία, την Κοσμοτέ, και κάποια στιγμή υπήρξε εκεί ένα brand affair, αν δικαιούται να το κάνει ή όχι. Ο νομικός εκπρόσωπος της εταιρείας είπε θα πάρει τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου είπε ότι απλά έκανε μια γνωμοδότηση ότι κανονικά θα έπρεπε να μην πάει η ΑΔΑΕ. Η ΑΔΑΕ είπε ότι εγώ κινούμαι βάση του συντάγματος. Στην τελική προκύπτει παρακολούθηση από την ΕΕΠ και του ευρωβουλευτή, πάλι με ευρωβουλευτή, του Κίρτσου και του δημοσιογράφου του Τέλεγλου. Αυτό δεν τα αρνείται κανείς. Ναι, να το πούμε κομψά, να μην λέμε μπούκαρε, να πούμε ότι ασκεί τα συνταγματικά της καθήκοντα η ΑΔΑΕ. Ο νόμος που ψηφίστηκε η 9η Δεκεμβρίου, να το σημειώσουν και οι ακροατές τους, πέρα από τη γιορτή της Άννας, είναι και η μέρα που προφυλακίστηκε η κυρία Καϊλή, αλλά είναι και η μέρα που το Ελληνικό Κοινοβούλιο ψήφισε το νόμο 502, δηλαδή το νέο νόμο για την ΕΕΠ και την ΑΔΑΕ. Είναι μια ιστορική μέρα και συμβολικά. Βλέπετε, οι δύο υποθέσεις, αν και δεν κολλάνε,
πέσανε την ίδια ημέρα, την 9η Δεκεμβρίου. Η ΑΔΑΕ έχει αυτή την αρμοδιότητα ανά πάσα στιγμή για καθαρά λόγους απορρίτου επικοινωνιών να κάνει όπου θέλει αυτή τον έλεγχό της. Για να μην μπούμε πάλι στην ιστορία με τον κύριο τον Γιάκο, νομίζω τα ΜΜΕ το έχουν καλύψει. Πρέπει να καταλάβουμε κάτι, ότι με το 502 το νόμο που έχει ψηφιστεί πλέον, στα λεγόμενα κριτήρια άρσης απορρίτου για την εθνική ασφάλεια, χωρίς βέβαια να έχουμε ποτέ καθορίσει την εθνική ασφάλεια, δεν υπάρχει ούτε υποχρέωση να δηλώσεις την αιτία, ούτε υποχρέωση να δηλώσεις το ονοματεπώνυμο. Ακόμα δηλαδή και 6 μήνες μετά από ό,τι έχει συμβεί μέχρι τώρα, ο νέος νόμος επιμένει στην παλιά λογική, ανώνυμα και χωρίς αιτιολογία. Ο ίδιος όμως ο νόμος για την διακρύβωση εγκλημάτων υποχρεώνει την εκάστοτε αρχή να δηλώνει και το όνομα και την αιτία. Mm-hmm. Γιατί λοιπόν ο συντάκτης, από ό,τι μαθαίνω, το συγκεκριμένο νομοσχέδιο το φτιάξαν ο κύριος Γεραπετρίτης με τον Σύμβουλο Εθνικής Ασφάλειας, τον κύριο Ντόκο. Αυτοί οι δύο το ουσιαστικά το επεξεργάστηκαν. Γιατί λοιπόν στην πρώτη περίπτωση της εθνικής ασφάλειας δεν μπαίνουν τα δύο βασικά κριτήρια, αλλά θυμούνται να τα βάλουν στη δεύτερη περίπτωση της διακρύβωσης των εγκλημάτων. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερο κρατούμενο, έχουν βάλει μόνο την ΕΥΠ ως την αποκλειστική αρχή για να κάνει αίτηση άρσης απορρίτου για πολιτικά πρόσωπα. Γιατί λοιπόν θέλουν να ελέγξουν την εξέλιξη μιας έρευνας να περνάει μόνο μέσα από την ΕΥΠ και όχι από άλλες υπηρεσίες? Να σας φέρω ένα παράδειγμα. Υπάρχει υποδιεύθυνση κρατικής ασφάλειας. Υπάρχει αντιτρομοκρατική. Αν έχουν μία πληροφορία, αυτή τη στιγμή δεν έχουν δικαίωμα να ξεκινήσουν διαδικασία άρσης απορρίτου. Θα πρέπει να μαζεύονται όλα στην ΕΥΠ που βρίσκεται υπό τον Πρωθυπουργό ως πολιτικός προϊστάμενος και από εκεί και πέρα να κρίνουμε αν θα συνεχίσουμε τη διαδικασία ή όχι. Έχει φτιαχτεί έτσι δηλαδή το νομικό πλαίσιο αυτή τη στιγμή που υπάρχουν στεγανά. Δεν μπορείς να ξεκινήσεις κάτι χωρίς να μην υπάρχει απόλυτος πολιτικός έλεγχος στην προκειμένη περίπτωση. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε έτσι. Και αυτές οι διαρροές που γίνονται, ποιοι παρακολουθούνται και ποιοι όχι, η ΑΔΑΕ δεν έχει δικαίωμα να τα κοινοποιήσει, γίνονται διαρροές δεξιά και αριστερά. Μαθαίνω ότι υπήρχε κλιμάκιο 18 άτομα από την ΑΔΑΕ και άλλα 11 στελέχη της Κοσμοτέ στο χώρο που υποτίθεται ότι έπρεπε να ελεγχθεί αν είχε γίνει συνακρόαση του κυρίου Τελόγλου ή του κυρίου Κίρτσου. Σύνολο 30 άτομα. Στα 30 άτομα βρέθηκε και ένας ο οποίος έκανε τη διαρροή στο Euroactive. Έτσι θα πηγαίνουμε από εδώ και πέρα. Εγώ ξέρω, στα 30 άτομα λέτε εσείς, 100 τόσοι είναι μέχρι στιγμής οι επισήμως παρακολουθούμενοι. Ναι. Ναι, ναι, μισό λεπτό. Μόνο δύο από τους κυβερνητικούς υπουργούς, κανείς. Μόνο δύο, Τέλογλου και ο Κίρτσος, κατέφυγαν και δικαστικά πια. Και στο, τρεις και ο κύριος Ανδρουλάκης και στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Οι υπόλοιποι δεν είδα, δεν ξέρω, δεν απαντώ. Και ο κύριος Κουκάκης όσον αφορά ιδιώτη δημοσιογράφο. Ναι, αλλά άλλαξε πλέον η τακτική, δεν ξέρω αν το έχετε μάθει. Η ΑΔΑΕ πλέον έχει πάρει απόφαση αυταπαγγέλτος. Δεν περιμένει πλέον ούτε το σαχίνι ούτε τον πικραμένο να χτυπήσει την πόρτα της. Μπορεί πλέον να ζητήσει από αυτά τα ονόματα που δημοσιεύονται στις εφημερίδες να τους δώσουν τον αριθμό του τηλεφώνου και πλέον κάνει η ίδια η ΑΔΑΕ, κάνει ταυτοποίηση στους παρόχους τηλεπικοινωνιών, χωρίς να υπάρχει αίσθηση από μόνη της. Η ΑΔΑΕ κάνει τη δουλειά της. Οι εισαγγελικές αρχές που δεν είδαν, δεν ξέρουν, δεν έχουν διαβάσει δημοσιεύματα, αυτό τι σας λέει? Ας φέρουμε κάποιους Βέλγους από το Βέλγιο να αναλάβουν την εισαγγελία, τι να σας πω. Μάλιστα. Λοιπόν, θέλω να κλείσω με το πεδίο το κυρίως, που έχετε με πολύ σχετικές ερωτήσεις, γρήγορες απαντήσεις για να μην βγούμε εκτός χρόνου. Ο Μιχάλης, ερώτηση προς τον κύριο Πικραμένο. Υπάρχουν πολυεθνικές που έχουν αυτόνομες μυστικές υπηρεσίες ως τμήμα με πρώην πράκτορες χωρών? Υπάρχουν πολυεθνικές οι οποίες έχουν διεύθυνση ασφάλειας εγκαταστάσεων και συνεργάζονται με ιδιωτικούς detective, πολλοί εκ των οποίων
είναι απόστρατη υπηρεσιών πληροφοριών και σωμάτων ασφαλείας. Μάλιστα. Άλλος φίλος, ο Γιάννης. Μια ερώτηση για τον κύριο Πικραμένο. Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, γνωρίζει ποιες μυστικές υπηρεσίες ποιας χώρας έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο στο συντονισμό και τη διάχυση της πληροφορίας στα υπόλοιπα μέλη χώρες? Ναι. MI6, η γαλλική DGSE και η γερμανική BND. Α, τόσο απλά. Μάλιστα. Και ο Στέφανος, ρωτήστε τον κύριο Πικραμένο, αληθεύει η φήμη ότι η ΕΕΠ, όπα τι είναι αυτό, θα διοργανώσει εορταστική χωροσπεριδά? Το έχει ακούσει? Μα διοργανώνει εδώ και 30 χρόνια. Δεν ξέρω αν συνεχίζουν. Παλιά είχαν βγει και οι φωτογραφίες από τα μπουζούκια στην παραλιακή και στη Σύγκρου. Νομίζω αυτά έχουν σταματήσει. Δηλαδή να πάνε καλεσμένοι, να πάνε καλεσμένοι όλοι συνακρόμενοι εκεί πέρα, θα δείτε τι έχει να γίνει. Μα υπήρχε και Λαχνή και μάλιστα υπήρχε φωτογράφος ο οποίος στην έξοδο από το κέντρο διασκέδασης μπορούσε να αγοράσει ο κάθε ένας τη φωτογραφία με τα γαρίφαλα και τα τριαντάφυλλα. Των πρακτόρων μας. Ναι, για να ξέρουμε τι λέμε. Πείτε του όπως θέλετε, εγώ δεν θα τους πω πράκτορες. Εντάξει, εγώ το λέω. Λοιπόν, καταλάβαμε. Καταλάβαμε γιατί είπατε ποιος έφτιαξε το νομοσχέδιο. Ποιος? Από ό,τι ξέρω, κύριος Γεραπετρίτης με την συμμετοχή του κύριου Ντόκου. Μάλιστα. Του Συμβούλου Ασφαλείας. Καλά πάμε. Του Συμβούλου Ασφαλείας. Αλλά δεν έχουμε Συμβούλιο Ασφαλείας. Ναι, του Συμβούλου Ασφαλείας. Έχετε δίκιο. Και τέλος ο φίλος του Σωτήρης. Κύριε Πικραμένε, μου λέει: εδώ βγαίνει ο κόσμος και λέει: του κάνουν κατασχέσεις λογαριασμούς για το ρεύμα με παράνομες διαδικασίες και ο κόσμος δεν έχει δικαίωμα να βγάλει κουβέντα. Ποια ΕΕΠ τώρα, ποια Ευρωπαϊκή Ένωση? Εδώ ζούμε δικτατορικές καταστάσεις. Έχει πέσει σε κατάθλιψη όλος ο πληθυσμός και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε λίγο θα παίρνουμε ψυχοφάρμακα όλοι. Κοιτάξτε να δείτε, υπάρχει νομικό πλαίσιο. Το θέμα είναι ότι έτσι όπως φτιάχτηκε ο 502, ο οποίος ψηφίστηκε πριν από μία εβδομάδα, ίσως γι' αυτό το λόγο και ο κύριος Δογιάκος ζήτησε χρόνο από το νομικό σύμβουλο της Κοσμοτέ να το διαβάσει, διότι είναι μία εβδομάδα νόμος. Λοιπόν, αυτά που γράφει μέσα, ο οποιοσδήποτε αυτή τη στιγμή κάνει προσφυγή στην ΕΣΔΑ, 99,9% θα δικαιωθεί. Το πρόβλημα είναι ότι ενδεχομένως αυτοί που θα προσφύγουν να ζητήσουν και αποζημίωση. Γιατί λοιπόν το δημόσιο θα πρέπει να είναι αυτό που θα τους αποζημιώσει? Να τους αποζημιώσουν αυτοί που έφτιαξαν τον νόμο. Και αυτοί που τόσα χρόνια, και δεν αναφέρομαι μόνο στην παρούσα κυβέρνηση. Προφανώς. Αυτή η ιστορία ξεκινάει το 2007, από τότε που πήραμε το πρώτο σύστημα νομίμων συνακροάσεων από τη γερμανική Cyborg. Μιλάμε για μια ιστορία 15 ετών. Λοιπόν, και η προηγούμενη κυβέρνηση, αν θυμάστε, είναι αυτή η οποία έκανε το κακούργημα πλημέλημα όσον αφορά την παραβίαση των επικοινωνιών. Μάλιστα. Όλοι και η επόμενη που ήρθε. Μισό λεπτό. Και η επόμενη που ήρθε άλλαξε όλα τα άλλα εκτός από αυτό. Το κράτησε αυτό. Ακριβώς. Ακριβώς. Για να συνεννοούμε. Καταλαβαίνετε λοιπόν. Ναι. Εδώ λοιπόν, γι' αυτό είχα πει μια φορά και κάποιοι το παρεξήγησαν. Λέει ο κύριος Πικραμένος ζητάει μποϊκοτάζ των εκλογών. Δεν είπα μποϊκοτάζ των εκλογών. Είπα ότι και η αντιπολίτευση δεν έχει πάρει σοβαρά την υπόθεση. Τη χρησιμοποιούν στα πλαίσια του προεκλογικού παιχνιδιού. Πρέπει όχι μόνο να φτιαχτεί η αρχιτεκτονική εθνικής ασφάλειας, αλλά σε αυτά τα θέματα τα συγκεκριμένα να δούμε πώς λειτουργούν οι έξω, να πάρουμε ιδέες και να το φτιάξουμε. Αυτή τη στιγμή όχι το φτιάξαμε, το χαλάσαμε ακόμα περισσότερο. Και βλέπω βιομηχανία προσφυγών στο ΕΣΔΑ. Μην φτάσουμε στο σημείο να ξεκινήσει και διαδικασία αποπομπής της Ελλάδας από το Συμβούλιο της Ευρώπης. Γιατί? Διότι από τη στιγμή που θα διώνε προσφυγές του ΕΣΔΑ, τις οποίες το σύστημα, το εντός το σύστημα, δεν θα εφαρμόζει, μια φορά, δύο φορές, τρεις φορές, είδατε τι έγινε με την Τουρκία. Ήδη έχουν μπει σε διαδικασία να διώξουν την Τουρκία από το Συμβούλιο της Ευρώπης. Πρέπει να εφαρμόζονται. Και για να εφαρμόζονται αυτές οι αποφάσεις πρέπει να αλλάξει το νομικό πλαίσιο των νόμιμων συνακροάσεων. Ποιος θα το κάνει? Η αντιπολίτευση έχει αυτή τη διάθεση? Δεν βλέπω διάθεση ούτε από την αντιπολίτευση. Πάμε για εκλογές, κύριε Σαχίνη, και δεν υπάρχει συγκεκριμένη συλλογική πρόταση αλλαγής και του νόμου αλλά και των άλλων θεσμικών οργάνων που πρέπει να γίνουν. Ούτε από τα ίδια τα θύματα. Δηλαδή θα περίμενα αν ήμουν εγώ κύριος Ανδρουλάκης θύμα υποκλοπών
να είμαι αυτός ο πρώτος που θα βγει και θα πει πρέπει να γίνει 1, 2, 3, 4, 5 πράγματα. Διάβασα αυτά που προτείνει ο ίδιος. Είναι αληθή σε κάποιον που κάει και το δέρμα του. Εδώ πρέπει να βγει το απόστημα. Γιατί έχει κάνει μήνυση σε αυτούς που φέρονται να είναι υπεύθυνοι των παρακολουθήσεων του. Το ξέρε, όχι, μάλιστα. Λοιπόν, οπότε μην περιμένετε από τις κυβερνήσεις να η κυβέρνηση, πώς το λένε, η δράση φέρνει αντίδραση. Αν εσύ ως αντιπολίτευση δεν είσαι σοβαρός να φέρεις το πράγμα ως εμή, πώς το λένε, μέχρι τέλους, και κάθε κυβέρνηση θα συνεχίσει τη δουλειά της. Δηλαδή, είναι έτσι λειτουργεί το σύστημα. Κώστας Πικραμένος, τον ευχαριστώ για μια φορά ακόμη. Θα τα ξαναπώ μαζί του. Εδώ δεν θα πλήξουμε, είναι δυστυχώς. Νομίζω η Πέμπτη θα είναι μεγάλη Πέμπτη. Γιατί? Λόγω Καϊλή. Α, αυτό εννοείται. Θα δούμε. Λόγω Καϊλή. Πρέπει να ταΐσουμε και το παιδί. Λοιπόν, ευχαριστώ τον κύριο Πικραμένο. Καλημέρα.